Την Λάρισα επισκέφθηκε σήμερα ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, κ. Γιώργος Αγγελόπουλος, στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης για διευθυντικά στελέχη που πραγματοποιήθηκε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας. Εμείς δεν βλέπουμε αντιδράσεις, βλέπουμε δημιουργικά σχόλια, τα οποία είναι πάρα πολύ θετικά και είναι όλα καλοδεχούμενα. Απάντησε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελόπουλος σε δημοσιογραφική ερώτηση, συμπληρώνοντας πως δεν έχει ακούσει ποτέ τον όρο παιδοφυλακτήριο που χρησιμοποιούν στις ανακοινώσεις τους οι εκπαιδευτικοί φορείς. Το Υπουργείο Παιδείας έχει εγκαινιάσει εδώ και 3 εβδομάδες έναν κύκλο επαφών με τα στελέχη του σε περιφερειακό επίπεδο. Ξεκινήσαμε με την Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Μακεδονία πριν από 2 εβδομάδες. Τώρα βρισκόμαστε στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. Θα ενημερώσουμε τα στελέχη μας για τις επικείμενες νομοθετικές αλλαγές που αφορούν και το σύνολο της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και ειδικότερα το νέο λύκειο. Ευελπιστούμε σε μια γόνιμη συνεργασία και σε μια ανατροφοδότηση από τα ίδια τα στελέχη, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια πιο παραγωγική για την εκπαίδευση μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους μας. Και στο τοπικό επίπεδο, κύριε Γενικέ, υπάρχουν ιδιαίτερες αντιδράσεις ακόμη για το ενιαίο τύπο ολοήμερου σχολείου? Εμείς δεν βλέπουμε αντιδράσεις. Βλέπουμε δημιουργικά σχόλια, τα οποία όλα είναι πάρα πολύ θετικά και είναι όλα καλοδεχούμενα. Ο χαρακτηρισμός δηλαδή παιδοφυλακτήριο δεν νομίζω ότι έχει. Δεν τον έχω ακούσει. Η διάρκεια των 36 ετών, για πρώτη φορά το Υπουργείο Παιδείας μπόρεσε και διόρισε έναν τέτοιο αριθμό εκπαιδευτικών από την πρώτη μέρα των σχολείων. Επίσης να θυμίσω ότι και από την πρώτη μέρα των σχολείων βρίσκονται και τα βιβλία σε όλα τα εκπαιδευτήρια. Κενά, αν εννοείται μικροκενά εδώ και εκεί, γιατί κάποιος εκπαιδευτικός αρρώστησε, γιατί έχουμε 3 παιδιά παραπάνω σε μια τάξη, εμείς θα τα αντιμετωπίσουμε και τα αντιμετωπίζουμε λειτουργικά σε καθημερινή βάση. Πρέπει να δώσουμε τεράστια συγχαρητήρια όχι στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά στους διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και στους διοικητικούς και όλα τα στελέχη του Υπουργείου και στο περιφερειακό επίπεδο, γιατί κατάφεραν αυτό που 36 χρόνια δεν είχε γίνει.